Προτού πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μία παρένθεση. Είναι ένα θέμα που το έθεσα και στους τρεις συναδέλφους σας από τα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο στις τρεις προηγούμενες εκπομπές. Μέσα στο Φλεβάρι έχουμε τις αρχαιρεσίες για την ΠΕΔ. Μέχρι στιγμής, με βάση το ρεπορτάζ και τις προθέσεις, ο κύριος Μαρινάκης, ο δήμαρχος Ρεθύμνου, και ο κύριος Δοξασάκης, ο δήμαρχος Χερσονής, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την προεδρία της ΠΕΔ. Θα ήθελα λίγο την άποψη του δημάρχου του Αγίου Νικολάου, αν έχει πάρει αποφάσεις. Και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δοξαστάκης μιλούν για μία ενιαία γραμμή που πρέπει να βρει την Κρήτη ενωμένη. Ποια είναι η άποψη του δημάρχου του Αγίου Νικολάου? Υπάρχουν και σενάρια, κύριε δήμαρχε, που σας τοποθετούν στο πλευρό συγκεκριμένου υποψηφίου. Ναι. Υιοθετώ και προσωπικά, αλλά και μπορώ να πω και ομιλώ και εκ μέρους και των, τουλάχιστον της δικής μας δημοτικής ομάδας, αλλά με εκφράζει αυτή η άποψη πότε ότι η Κρήτη πρέπει να είναι ενωμένη. Έτσι. Πάντως μέχρι στιγμής έχει δύο υποψηφίους. Εντάξει, αυτό είναι θεμητό. Δεν είναι κακό. Η δύναμη της δημοκρατίας απαιτεί ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Όπως ενωμένες πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, και οι ενότητες της Κρήτης. Ας πούμε, εμείς στο Λασίδι μας ενδιαφέρει η ενότητα του Λασιθίου. Το ίδιο θα έπρεπε, πιστεύω, να ενδιαφέρει και την, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Γιατί... Εγώ νομίζω, και συγγνώμη που κάνω παρεμβατική τοποθέτηση, νομίζω ότι θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλη την Κρήτη η ενιαία γραμμή της Κρήτης. Είπαμε πρώτα αυτό. Ο συγκριτισμός με ήττα που λέμε, έτσι, είναι από την Κρήτη βγαίνει. Έτσι, δεν είναι. Αυτή η λέξη βγαίνει από την Κρήτη. Έτσι. Λοιπόν, η Κρήτη είναι, πάντα έχει ένα ενιαίο υποβαθρό, ακόμα και σε περιόδους που φαίνεται ότι είναι διχασμένη, μπορεί να αναζητήσει τρόπους. Έχουμε δηλαδή κοινή, ας το πούμε, ψυχολογία, να το πω έτσι. Έχουμε κοινό τόπο που μπορούμε να βρεθούμε και το υιοθετώ, σας λέω, αυτό ασμένος. Όμως το ίδιο πρέπει να γίνεται και στις ενότητες, διότι οι ενότητες έχουν και κάποια αντικειμενικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαδημοτικού ενδιαφέροντος. Η υγεία, ας πούμε, είναι τεράστιο. Η ειδικά δίκτυα, εκπαίδευση και διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Και αυτό, ας πούμε, πρέπει να το κοιτάξουμε και αυτό. Οι δύο υποψήφοι που λέτε ότι έχουν διαμορφωθεί, που φαίνεται ότι είναι δύο προς το παρόν, έχω να πω ότι τους εκτιμώ και τους δύο βαθύτατα. Θεωρώ ότι και οι δύο έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν, τη δυνατότητα και την ικανότητα, θα έλεγα, να εκπροσωπήσουν θεσμικά την αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αμφιβολία σε αυτό. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα να υπάρχει μια ενότητα και να δημιουργηθεί έτσι οι καλύτερες συνθήκες. Εμείς, να σας πω... Θυμάμαι τώρα προεκλογικά, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ, όταν σας ρώτησα, κύριε Δήμαρχε, ποιον θεωρείτε έναν πετυχημένο δήμαρχο, αναφερθήκατε κατευθείαν στον Δήμαρχο Ρεθύμνου. Αυτό δείχνει, ας πούμε, και μια έμεση στήριξη στην υποψηφιότητα Μαρινάκη. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ έτσι αυτή τη στιγμή, διότι και τον κύριο Δοξαστάκη τον θεωρώ έναν πετυχημένο αυτοδιοικητικό, έτσι, πολύ έμπειρο κλπ. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τον κύριο Σημαντηράκη, που έχει ένα έργο θετικό, ας πούμε, και για άλλους δημάρχους. Και τον συνάδελφο τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος έχει δείξει και αυτός κάποιες καινοτόμες διαθέσεις για το θέμα της αυτοδιοίκησης. Και λοιπόν, γενικώς, ας πούμε, θέλω να πω ότι έχω καλή γνώμη για όλους αυτούς. Αυτό που έχω να σας πω και θέλω να. Τώρα και έτσι ως είδηση. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε μια συνάντηση οι δήμαρχοι του Νομού Λασιθίου, για ένα γεύμα, καταρχάς, έτσι, να τα πούμε. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι ένα ευχάριστο, θα έλεγα, γεγονός, γνωρίζοντας και λίγο την προϊστορία της αυτοδιοίκησης στο Νομό Λασιθίου, ότι αυτό τον καιρό, αυτή την περίοδο, αυτή τη νέα περίοδο δημοτική, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα σύμνοιας στο Νομό Λασιθίου, το οποίο μπορεί να έχει και προεκτάσεις αργότερα και για θέματα διαδημοτικού ενδιαφέροντος και όλα αυτά. Και θέλουμε να εμβαθύνουμε λίγο σχέση. Από το Λασίθι να προκύψει και μία τρίτη υποψηφιότητα την Κυριακή, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω 100%. Αυτό που σίγουρα μπορώ να πω είναι ότι θα ήταν καλό να είμαστε ενωμένοι στο Λασίθι και να πάμε ενωμένοι. Αυτό θα μας έκανε καλό. Άρα, να το πω λίγο ξεκάθαρα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Μανώλης Μενεγάκης, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ποιον από τους δύο θα στηρίξει στην ΠΕΔ, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Δοξαστάκη. Θα σας απαντήσω ότι θα ήθελα να βρεθούμε πρώτα όλοι μαζί και όπου αποφασίσουμε ενωμένοι να πάμε. Θα ήταν για μένα ένα ευχής έργο αυτό και αντικατοπτρίζει και την ενότητα που χρειάζεται να έχει ο νομός Λασιθίου. Μάλιστα. Και η διαδημοτική ενότητα αυτή θα μας κάνει καλό. Πάντως θεωρώ ότι θα πάρουμε τη σωστή απόφαση.
την πιθανότητα να διεκδικήσει την προεδρία του ΕΣΔΑΚ ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Πώς τη βλέπετε, κύριε Δήμαρχε, καθώς εδώ ο κύριος Καλοκαιρινός πριν από 2 εβδομάδες, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχε πει ότι ο Δήμος Ηρακλείου πρέπει να έχει ένα πρωταγωνιστικό, ένα κομβικό ρόλο στον ΕΣΔΑΚ, που είναι και ο κύριος διαχειριστής αυτής της διαδικασίας. Νομίζω δικαιωματικά το Ηράκλειο και ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να έχει μια ισχυρή παρέμβαση στον ΕΣΔΑΚ, γιατί έχει και το μεγαλύτερο όγκο, ας το πούμε έτσι, της ευθύνης, να το πω σε αυτό. Θετικά το βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν.